Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο πρώην πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Κρις Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, καταρχήν αυτή η νίκη τι σημαίνει για το ΑΠΟΕΛ? 3 βαθμούς. Τίποτε περισσότεροι? Όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα, είναι 3 πολύτιμοι βαθμοί, όμως ο ανταγωνισμός είναι εντονότατος. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για το ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε ότι από το ένα Σαββατοκύριακο στο άλλο οι κατατάξεις των ομάδων αλλάζουν ή μικραίνουν οι βαθμολογικές διαφορές μεταξύ τους. Και για μένα είναι ευχάριστη έκπληξη και ο Άρης και η Πάφος. Οι 4 βαθμοί τώρα που χωρίζουν τον Απόλλωνα από το ΑΠΟΕΛ? Είναι σημαντικό το ότι η διαφορά έχει μικρυνθεί, όμως ο Απόλλωνας είναι μια εξαιρετική ομάδα. Συνεχίζει για μένα να έχει το προβάδισμα, διότι τα παιχνίδια δικοστεύουν. Οι 4 βαθμοί είναι 4 βαθμοί, έχουν και παιχνίδι μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά το πού θα καταλήξει φέτος και το πρωτάθλημα και οι προνομιούχες θέσεις που βγάζουν Ευρώπη. Είναι ευχάριστο το ότι το πρωτάθλημα έχει αυτόν τον ανταγωνισμό, με δυσάρεστη παρένθεση μόνο σε ορισμένα παιχνίδια τη διαιτησία. Ποια θέση θα σας αφήσει, μάλλον ποια είναι η χειρότερη θέση με την οποία θα είστε ευχαριστημένος εσείς προσωπικά, κύριε Τριανταφυλλίδη? Μιλάτε την τελική βαθμολογία. Το χειρότερο σενάριο που θα σας αφήσει όμως ικανοποιημένο. Εννοείται σε σχέση με το ΑΠΟΕΛ? Ναι. Η δεύτερη θέση. Δηλαδή πιστεύω ότι όπως είναι φέτος τα πράγματα, οι πρώτες δύο θέσεις βγάζουν, δίδουν προοπτική ομίλων του Champions League. Αντιλαμβάνεστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι πολύ περισσότερα, ειδικά το ΑΠΟΕΛ που έχει κάποια λόγω αποχής από την Ευρώπη. Πέρσι έχει κάποια οικονομική στενότητα. Πιστεύω ότι μία από τις πρώτες δύο θέσεις θα είναι πολύ πολύ ευχάριστες. Αν πάρει την πρώτη ακόμα καλύτερα, αλλά και η δεύτερη τουλάχιστον για φέτος, όπως ήρθαν τα πράγματα, νομίζω πρέπει να ικανοποιήσει. Κύριε Τριανταφυλλίδη, είστε χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, δεκαετίες. Και επειδή για δεκαετίες ακούμε συλλόγους οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, πιστεύετε ότι είναι τόσο σοβαρό το θέμα ούτως ώστε να επηρεάσει μια ομάδα? Διότι εγώ δεν έχει περάσει χρονιά που να μην ξέρω 2-3 ομάδες που να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Στο ΑΠΟΕΛ γιατί γίνεται θέμα? Διότι είναι το ΑΠΟΕΛ. Και οτιδήποτε αφορά το ΑΠΟΕΛ, όπως και άλλες μεγάλες ομάδες, αποκτά περισσότερη έκταση από ότι σε κάποιες άλλες μικρομεσαίες ομάδες, αν τις ονομάσω έτσι. Επίσης, ο λόγος που απέκτησε κάποια έκταση στο ΑΠΟΕΛ φέτος είναι ότι το ΑΠΟΕΛ, λόγω της εξαιρετικής πορείας που είχε τα τελευταία 7-8 χρόνια, βγαίνοντας συνεχώς στην Ευρώπη και παίζοντας, αν δεν απατούμε, για 5 χρονιές από τις 7 στους ομίλους, είχε μια σχετικά οικονομική άνεση. Αλλά επειδή είναι ψηλοί προϋπολογισμοί για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και στην Κύπρο και στην Ευρώπη, όταν μείνεις μια χρονιά έξω σου έρχονται τα πράγματα κάπως ανάποδα. Το ΑΠΟΕΛ όμως σίγουρα δεν πρόκειται να επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική στενότητα που έχει. Ο κόσμος του είναι εκεί, θα του σταθεί, και θα σας επαναλάβω κάτι το οποίο είπα πριν αρκετά χρόνια, μετά από μια σύσκεψη των παραγόντων του ΑΠΟΕΛ που είχε γίνει στο Χίλτον Πάρκ τότε, πριν από ένα παιχνίδι με την Ομόνια που αντιμετωπίζαμε κάποια προβλήματα και βγήκα έξω και περίμεναν κάποιοι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι και είπα ότι το ΑΠΟΕΛ είναι εδώ, ενωμένων, δυνατών, και όταν είναι έτσι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από κανένα.
Ο Σοφρόνης Αυγουστής σήμερα μίλησε ότι, ανέφερε μάλλον στις δηλώσεις του, ότι όνειρό του είναι η συμμετοχή με το ΑΠΟΕΛ στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε αν είναι εφικτό, αλλά εσείς πώς την βιώνετε αυτή την δήλωση, πώς την σχολιάζετε? Κοιτάξτε, ο Σοφρόνης καταρχήν έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο ΑΠΟΕΛ, αναλογιστικά ποιος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ όταν το επαρέλαβε και που είναι σήμερα. Ο Σοφρόνης επίσης στην προπονητική του καριέρα έχει ευτυχήσει να προπονήσει ομάδες οι οποίες έχουν παίξει στην Ευρώπη σε ομίλους του UEFA. Είναι φυσιολογικό να θέλει να κάνει το βήμα περισσότερο, που είναι η όμιλη του Champions League. Για μένα είναι ένας προπονητής με πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα, όπως όλοι οι επαγγελματίες σε όλους τους χώρους, ανεξάρτητα επαγγέλματος, έχει ακόμα να μάθει, όπως και όλοι οι επαγγελματίες στους χώρους τους δικούς τους, κάθε χρόνο που περνά μαθαίνουν. Και είμαι βέβαιος ότι με τα χρόνια θα γίνεται ακόμα καλύτερος. Απλά έχει όλες τις προοπτικές να προοδεύσει και εμένα, σας μιλώ προσωπικά, με έχει εντυπωσιάσει ο τρόπος με τον οποίο έχει καταφέρει να βελτιώσει την ομάδα σε όλες τις απόψεις, όχι μόνο τεχνικά, αλλά και από πλευράς ψυχολογίας και από πλευράς κλίματος. Και βλέπετε, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι με αφορμή όλα τα θέματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα με την διαιτησία. Εσείς προσωπικά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα, κύριε Τριανταφυλλίδη, θα θέλατε να συνεχίσουμε με ξένους διαιτητές από εδώ και προς, ή θα θέλατε ένα συνδυασμό? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στον Κύπρο διαιτητή. Δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ξένοι διαιτητές είναι καλύτεροι από τους Κύπριους. Απλώς οι ξένοι διαιτητές έχουν ένα μεγάλο προτέρημα που δεν έχουν οι Κύπροι. Το μικρό της προκατάληψης. Ναι. Λοιπόν, όντως σε ορισμένα παιχνίδια, δεν θα κάνω ειδική αναφορά διότι δεν θέλω να παρερμηνευτώ. Σε ορισμένα παιχνίδια η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος της. Ο διαιτητής όμως είναι και εκείνος παίχτης και μπορεί μια συγκεκριμένη ημέρα να μην ήταν στην ημέρα του. Δεν πιστεύω ότι έχει διαιτητή ο οποίος κατεβαίνει μέσα στο γήπεδο με σκοπό να μην διαιτητεύσει σωστά. Ενδεχόμενα όμως, λόγω του μικρού χώρου, λόγω διαφόρων καταστάσεων, ο διαιτητής δει όλη την ημέρα, να ακούει, βλέπει, διαβάζει, του μιλούν. Κύριε Τριανταφυλλίδη, αλλά δεν μου απαντάτε. Θα θέλατε να συνεχίσουμε με ξένους διαιτητές ή ένα συνδυασμό ή μόνο με Κύπριους? Ακριβώς για το θέμα όπως το έχετε καταθέσει, το θέμα της προκατάληψης. Αυτά που σας έλεγα ήταν για να σας απαντήσω. Α, συγγνώμη, εντάξει. Παρακαλώ. Το πρωτάθλημα έχει μπει σε μια κρίσιμη φάση. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτήν τη φάση που έχει μπει, χωρίς να αναιρώ εκείνο το οποίο έχω ήδη πει, όσον αφορά το ότι θεωρώ τους ξένους διαιτητές καλύτερους από τους Κύπριους, λόγω ακριβώς διότι δεν θα υπάρχει το μικρόβιο της προκατάληψης, τουλάχιστον σε κάποια πάρα πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια δεν θα με ενοχλούσε να έβλεπα ξένους διαιτητές. Εκείνο το οποίο θεωρώ πολύ χρήσιμο είναι να υπάρχουν ξένοι στο ΒΑΡ. Διότι όταν υπάρχουν ξένοι στο ΒΑΡ, σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν τον διαιτητή χωρίς να είναι και εκείνοι κάτω από το μικρόβιο της προκατάληψης. Σωστά. Ωραία. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.